Είδαμε στο ρεπορτάζ τις εικόνες χάους σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Θα σταθούμε στην Τουρκία και πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, διότι είχαμε τη σκληρή απάντηση του Τούρκου Προέδρου για το λουτρό αίματος στη Γάζα. Έκανε λόγο για ασύλληπτης βαρβαρότητας επίθεση, Μανώλη. Ακριβώς, η τουρκική κυβέρνηση παίρνει θέση υπέρ των Παλαιστινίων, κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο. Χθες το βράδυ υπήρξαν τεράστιες διαδηλώσεις, όπως είδαμε, και παραβίασαν και τα μέτρα ασφαλείας οι διαδηλωτές. Αυτό που προκάλεσε την ιδιαίτερη εντύπωση είναι κατάφεραν να φτάσουν στην πύλη του Ισραηλινού προξενείου, να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια της αστυνομίας όσα υπήρχαν και να χτυπούν τις πόρτες γύρω από το προξενείο, κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Όπως και στην Άγκυρα υπήρξαν προσπάθειες από τους διαδηλωτές να παραβιάσουν τα μέτρα της αστυνομίας. Παράλληλα, στην Κωνσταντινούπολη, όπως βλέπουν και οι διαδηλωτές μας εδώ λένε, έχουν υψωθεί παλαιστινιακές σημαίες σε πολλούς δρόμους της πόλης και στα σοκάκια μέσα και σε κεντρικές λεωφόρους προς υποστήριξη των Παλαιστινίων. Για να καταλάβουμε και το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τούρκος Πρόεδρος. Πριν πάμε στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, μέσα σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό το λόγο το Ισραήλ καλεί τους πολίτες του να απομακρυνθούν από την Τουρκία για αυτά ακριβώς τα επεισόδια που είδαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο και έχει σημασία που λέει ότι να αποχωρήσουν άμεσα. Δεν δίνει περιθώριο. Δηλαδή, αν μπορούν να φύγουν τώρα, πρέπει να φύγουν τώρα, καθώς θεωρούν ότι κινδυνεύουν οι Ισραηλοί πολίτες εδώ στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, κυρίως στο Twitter, από αρθρογράφους της φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης που μιλούν για κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Ισραηλινών που έχουν και την τουρκική υπηκότητα, να τους απελάσουμε, λένε, να φύγουν από τη χώρα. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα από αυτήν την άποψη και αυτό το λόγο το Ισραήλ λέει να φύγουν άμεσα οι πολίτες από την Τουρκία. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στην Τουρκία για όλους. Όμως, πρέπει να πούμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος μέσα σε αυτό το κλίμα δημοσίευσε μήνυμα στο Twitter, στο X όπως ονομάζεται πια, αλλά κάτι που μας λένε πολιτικοί αναλυτές ότι στις τελευταίες 5 ημέρες δεν εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες ο Τούρκος Πρόεδρος. Αφήνει το ζήτημα στον Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά βεβαίως μέσω του μηνύματος στο Twitter δήλωσε χαρακτηριστικά το χτύπημα ενός νοσοκομείου που ήταν εκεί γυναίκες, παιδιά και αθώοι πολίτες είναι το τελευταίο παράδειγμα του Ερντογάν των επιθέσεων του Ισραήλ μακριά από τις πιο βασικές ανθρώπινες αξίες. Καλό όλη την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή την άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα στη Γάζα. Για βαρβαρότητα μιλάει. Η αντιπολίτευση παρομοιάζει η Μεράλ Άξενερ. Για να δούμε και όλο το κλίμα που υπάρχει στην Τουρκία. Μιλάει για τον νέο Χίτλερ, για τον Νετανιάχου, έτσι μιλάει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση είναι υπέρ των Παλαιστινίων εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό το λόγο και βλέπουμε τις σημαίες εδώ της Παλαιστίνης στους δρόμους, αλλά και τις διαδηλώσεις που και αυτήν την ώρα στην Άγκυρα συνεχίζονται από το τζαμί του Κοτσάτεπε προς την κεντρική πλατεία της Άγκυρας. Υπάρχει μια μεγάλη διαδήλωση και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες, κυρίως την Παρασκευή που μας έρχεται. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.